Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, με ενδιαφέροντα θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή παρεμβάσεις. Τα λέμε και σήμερα, τσίκνο Πέμπτη, μια μέρα γλεδιού, χαράς. Θα την χαρακτηρίζαμε ότι είναι μια μέρα ιδιαίτερα ξεχωριστή και απόλυτα προσαρμοσμένη στην ορθόδοξη και ελληνική παράδοση. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα την εκπομπή μας και να χαιρετήσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγο, γραμματέα του ΕΠΑΜ και τον Απόστολο Ρώσιο, δημοσιογράφο. Θα σχολιάσουμε, θα δούμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα, η οποία θα την χαρακτήριζε ότι δεν είναι καθόλου ανιαρή. Να σας χαιρετήσω και τους δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Καζάκη, τουλάχιστον δεν πλήττουμε, πρέπει να πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα με όσα διαδραματίζονται. Ναι, αν είχαμε μια απόσταση από την καθημερινότητα, με την έννοια δηλαδή του καθημερινού βιοπορισμού. Αν δεν το είχαμε αυτό το άγχος, νομίζω ότι θα ήταν αντικείμενο σάτιρας η συνολική πολιτική κίνηση. Θα λέγαμε θεάματα χωρίς άρτο. Ναι. Σωστό. Καταρχάς είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Μοσκοβισή, ο οποίος και βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή έκανε και κάποιες δηλώσεις, πρέπει να πούμε. Και έγινε και επίτιμος διδάκτορα. Διδάκτορας. Βεβαίως. Μη χάσουν τα πανεπιστήμια μας. Πρέπει να τους ανακηρύξουμε όλους. Και το Σόιμπλε έχουμε ανακηρύξει. Ποιος άλλος? Νομίζω ότι όποιος κατακτητής και δήμιος έχει περάσει από αυτή τη χώρα, τον έχουμε ανακηρύξει διδάκτορα. Τον Σούλτς τον έχουμε. Όχι. Όπου να είναι. Νομίζω ότι είπε. Και όταν ήρθε και ο Σούλτς, νομίζω ότι κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι στο οικονομικό του Πανεπιστημίου της Αθήνας ετοιμάζουν να κάνουν επίτιμο διδάκτορα τον Ντράγκη. Εγώ λέω και στην ιατρική να κάνουμε επίτιμο διδάκτορα, όχι επίτιμο, κανονικό διδάκτορα το Μέγκελε. Να τον βρούμε κάπου και να τον φέρουμε. Μεγάλη προσφορά στην ιατρική. Τουλάχιστον ανάλογη με εκείνη του κύριου Ντράγκη στην οικονομία. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι πρέπει να δούνε. Και αυτό δείχνει το επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Εάν τα πανεπιστήμια μας έχουν αυτή την ευαισθησία, φανταστείτε τι σπουδές και γνώσεις προσφέρουν. Θα σας θυμίσω κάτι από την ιστορία. Από την ιστορία. Να πούμε απλά, ο κύριος Σούλτς δεν μπορεί να γίνει επίτιμος διδάκτορας γιατί δεν έχει πανεπιστημιακό πτυχίο. Δεν έχει σημασία. Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή κάτσε. Μπορεί να αποκτήσει όμως ένα. Από ανοιχτό πανεπιστήμιο. Προσβάλλετε τα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς που γίνανε διδάκτορες και καθηγητές στο πανεπιστήμιο και πολύ γνωστοί και επώνυμοι χωρίς προπτυχιακό επίπεδο. Πτυχίο. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτό. Και πρώην υπουργοί κάποιοι. Άτσε, ακριβώς. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, να σας θυμίσω μόνο κάτι. Ότι όταν ο κύριος Σαρύπολος, πρίτανης του συνταγματικού δικαίου, ο Νικόλαος Νιγιώτα Σαρύπολος, λοιπόν, γνωμοδότησε υπέρ βασιλικού πραξιοπήματος στα 1880, αν θυμάμαι καλά, 85 στην Ελλάδα, ολόκληρη νομική σχολή τον αποκήρυξε. Και ήταν ο πρίτανης του συνταγματικού δικαίου. Δηλαδή είναι φυσιογνωμία δηλαδή στο συνταγματικό δίκαιο. Αλλά όταν ξεστράτησε από την επιστήμη του δικαίου και μάλιστα του συνταγματικού, ολόκληρη νομική σχολή ξεσηκώθηκε. Όχι φοιτητές, πρώτα και κύριε το διδακτικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει σέβομαι την επιστήμη μου. Σέβομαι αυτό που υπηρετώ. Τώρα, πώς φτάσαμε από εκεί, στο σημερινή κατάντια, και τότε δεν ήταν καλύτερη, ξέρουμε τι λέει ο Ροΐδης περί των ακαδημαϊκών όνων και στις ονολογίε του Ασμόδεου, δηλαδή το πώς διορίζονταν οι καθηγητές και τότε και όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως είχαν ένα σεβασμό σε αυτό που κάνανε. Λοιπόν, πού είναι όλα αυτά σήμερα? Είναι δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους, θα μου πείτε, δεν είναι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όποιος αποτυχημένος υπουργός οικονομικών έχει περάσει από την Ελλάδα, έγινε διδάκτορ στο London School of Economics. Εκεί είναι ο κύριος Αργοσκούφης, εκεί θα πάει και ο κύριος Παπαντονίου, θα πάει και ο κύριος Παπακοσταντίνου, από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία, εκτός και αν τον πάρει κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, θέλω να πω, με συγχωρείτε, δηλαδή αν είχαμε ένα γιατρό, ο οποίος αναλάβανε επίσημη θέση σε ένα νοσοκομείο και τα έκανε μπάχαλο και βγαίναν οι ασθενείς στα νεκροκρέβατα σοριδών, θα τον κάναμε πρίτανη της ιατρικής σχολής στην Ελλάδα? Ναι. Ισχύει δηλαδή αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα, κύριε Καζάκη, ότι τρεις καθηγητές πανεπιστημίου μπορούν να καταστρέψουν τη χώρα? Ναι, είχε γνώση. Ήταν και ο ίδιος πριν από καθηγητής. Γι' αυτό νομίζω ότι ήξερα από πρώτο χέρι γιατί πράγμα μιλάει. Γιατί το τα λέμε και με ενοχλεί και εμένα? Πρώτον, γιατί τα παιδιά μου σπουδάζουν. Η μοναδική φορά που συμπέσαν τρεις καθηγητές πανεπιστημίου σε ένα υπουργείο
ήταν στο Υπουργείο Υγείας όταν ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Γιαννόπουλος, αν θυμάμαι καλά, ήταν και οι τρεις καθηγητές στην ιατρική και ήταν και οι τρεις στο Υπουργείο Υγείας. Βέβαια. Και πήγε πρίμα. Λοιπόν, το βασικό δεν είναι ότι μόνο τα παιδιά μου σπουδάζουν, οπότε έχω και άμεση γνώση τι διδάσκονται, ειδικά και ο ένας από τους δύο είναι στο δικό μου τομέα, να το πούμε έτσι. Οπότε, ναι, οπότε βλέπω τι είναι αυτά που τους λένε, δηλαδή, και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζεται και ο ίδιος, αλλά τέλος πάντων εγώ εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο όταν τους βλέπω στα κανάλια με τη δημόσια ιδιότητα που την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί το μισθό του τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν τον πληρώνει ούτε ο υπουργός, ούτε βουλευτής, ούτε ο πρωθυπουργός. Τον πληρώνει ο ένας φορολογούμενος. Και δεν μπορεί να βγαίνει ως καθηγητής πανεπιστημίου ο οποιοδήποτε και να λέει μπούρδες, να λέει ανοησίες και να κατατρομοκρατεί τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα ορισμένοι κύριοι και κυρίες, οι οποίοι εμφανίζονται στα κανάλια με τη δημόσια ιδιότητα, να μου πει ότι είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τάδε τράπεζας, να το καταλάβω. Να το πει όμως. Ή να φροντίσει ο δημοσιογράφος να μας πει. Είναι ο καθηγητής χρηματοοικονομικής ή οικονομικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Euromag, οικονομικό σύμβουλο της Motor Oil ή οτιδήποτε. Να ξέρει ο κόσμος για ποιους μιλάει. Να υποψιάζεται κιόλας τις. Τα παρελκόμενα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εάν είχαμε ένα καθεστώς όπως υπήρχε παλιά, όπου ο καθηγητής υποχρεούται να ζει από το μισθό του και τη διδακτική του ή ερευνητική του συνεισφορά, τότε θα βλέπατε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες καθηγητές πώς θα ήταν στα κάγκελα. Αλλά τώρα παίρνουν τα 1200, 1400, 1600, γιατί δυστυχώς τέτοιοι είναι οι μισθοί των πανεπιστημιακών. Τέτοιοι είναι, και όταν πας λέκτορας πας με 600. Και αν τα βρεις και αυτά, να σας τα δώσουν. Λοιπόν, και τι κάνουνε, παίρνουνε 10 χιλιάρικα από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑΔΕ, 20 χιλιάρικα το μήνα από το ΤΑΔΕ, από τα τράπεζα ή την ΤΑΔΕ επιχείρηση. Και φυσικά τρελά λεφτά από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Και να σας πω και κάτι, γιατί σήμερα το πανεπιστημιακό προσωπικό, το πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό είναι στην πλειοψηφία του υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ για παράδειγμα στα πανεπιστήμια της Γαλλίας είναι συντριπτικά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Στην Ελλάδα δεν παίρνει το πανεπιστημιακό ίδρυμα το ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ξέρω εγώ κάποιος τρίτος. Το παίρνει ο καθηγητής. Και δίνει ένα ποσοστό στο ίδρυμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Στο πανεπιστήμιο όμως της Γαλλίας, ακόμη και τα ερευνητικά προγράμματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παίρνει το πανεπιστήμιο. Και ο καθηγητής ή το διδακτικό προσωπικό ή οι ερευνητές παίρνουν το μισθό τους. Εδώ λοιπόν είναι το εξής. Όταν παίρνει το πρόγραμμα, και βεβαίως καταλαβαίνετε πώς παίρνει το πρόγραμμα, διαμέσου ποιών οδών και διόδων. Λοιπόν, όταν παίρνει το πρόγραμμα, εξασφαλίζει για τον εαυτό του 20 χιλιάρικα το μήνα, για να δώσει 500 και 600 στους ερευνητές ή στους διδακτορικούς ή οτιδήποτε από κάτω, και κάτι στο ίδρυμα για να έχει να πορεύεται, και φυσικά πού να ακούσει για περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόστολε. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Εγώ δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, μιας και μιλάμε για καθηγητές, για Ευρώπη κλπ. Προχθές είχαμε μια παρέμβαση, μια ομιλία στην Επιτροπή της Βουλής από τον κύριο Στουρνάρα. Έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Στουρνάρας είναι καθηγητής. Ναι. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αθηνών. Μάλιστα. Ο κύριος Στουρνάρας, λοιπόν, ο οποίος είναι και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατεφημισμών Ελλάδος, ξέρουμε για πού ανήκει, εν πάση περιπτώσει, είπε εντός του κοινοβουλίου ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Θα γίνουμε Βόρεια Κορέα. Όποιος, σε περίπτωση που πάμε στο εθνικό νόμισμα, όποιος πολίτης της Ελλάδας βγει έξω από τα σύνορα, θα συλλαμβάνεται. Και είπε και άλλα πράγματα τα οποία εμένα σας ομολογώ ότι μου έκαναν εντύπωση. Πρώτο. Η Βόρεια Κορέα φυσικά είναι και πυρηνική δύναμη, δεν ξέρω. Γιατί όταν λέμε Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω. Σαν απομονωμένη υποτίθεται. Α, εννοείται. Ναι. Της απομόνωσης. Ότι δεν θα μας πλησιάζει κανείς, δεν θα μιλάμε με κανέναν. Κάτι σαν παρίες, κάτι σαν λεπρή, κάτι τέτοιο καταλάβει. Και βεβαίως το πιο βασικό είναι ότι όποιος Έλλην πολίτης θα έφευγε έξω από τα σύνορα, θα συλλαμβάνονται. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται από το 2010 και εντεύθεν επισταμμένος με όλες τις γνώσεις που έχει με το εθνικό νόμισμα.
με τη μετάβασή του και λοιπά, με τα εθνικά νομίσματα, με τα εθνικά νομίσματα διαφόρων κρατών, θέλω να ρωτήσω λίγο την άποψή του. Τι ισχύει τελικά? Όντως έτσι θα είναι? Αν μπούμε στο εθνικό νόμισμα, θα έχουμε τέτοια αντιμετώπιση από τα κράτη του κόσμου? Για ποιο λόγο? Γιατί χρωστάμε προφανώς. Ναι, υπό αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή τη λογική το είπε. Διότι θα μας ζητάνε όλοι ευρώ, δεν θα τα έχουμε και θα συλλαμβάνουν τους τουρίστες που θα φεύγουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω, είναι, να επισημάνω, είναι ότι ο κύριος καθηγητής, που είναι και διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, αμφιβάλλω αν έχει διδάξει ποτέ στη ζωή του, στο Πανεπιστήμιο. Εδώ υπάρχει μια καινοτομία. Έχουμε καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν καμία πανεπιστημιακή δραστηριότητα στο εξωτερικό. Εάν κάποιος έχει διοριστεί καθηγητής και δεν ασχολείται με το αντικείμενό του, για μια σειρά λόγους, δική του επιλογή, δεν είναι θέμα, του αφαιρείται ο τίτλος. Και όχι μόνο ο τίτλος, αλλά και η θέση. Τώρα, γιατί έχουμε υπουργούς, βουλευτές, διοικητές, δεν ξέρω τι, με εξαγχιστίας τίτλο, χωρίς να επιδίδονται στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χάπατο που λέγεται Έλληνας. Συγγνώμη για το λέω αυτό, γιατί έτσι τον αντιμετωπίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του μοστράρουν μια ιδιότητα για να θεωρεί, πώς το λέγει ο Χαρικλίνη, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, πόπο μόρφωση ο... αυτό. Ναι. Λοιπόν, και να του λέει και να έρχεται ο κύριος Στουρνάρας μετά και να λέει αυτές τις απαράδεκτες ανοησίες. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Απίστευτα. Δεν έχουν γίνει ποτέ, ακόμη και την εποχή που συλλέγονταν τα χρέη με την διπλωματία των κανονιοφόρων. Την εποχή των Παρκερικών, τα 1848, που στείλανε το στόλο τους οι Εγγλέζοι να μαζέψουν τα λεφτά από την Ελλάδα, τη χρεοκοπημένη Ελλάδα, έξω στον όρμο του Φαλήρου. Δεν γίνεται ούτε για τη Βόρεια Κορέα. Ο Βορειοκορεάτης μπορεί να πάει όπου θέλει, ανά πάσα στιγμή ούτε συλλαμβάνεται. Ο αποκλεισμός, αυτό το πράγμα αυτό, είναι επιβολή του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας. Δεν είναι της διεθνούς κοινότητας επιβολή. Και βέβαια, λόγω και ιστορικών λόγων, είναι ο πόλεμος της Κορέας, είναι τα γνωστά. Πώς διαμελίστηκε η Κορέα, για όποιον έχει ασχοληθεί και γνωρίζει. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Γιατί οι βουλευτές τον ακούσανε? Δηλαδή, εντάξει, πείτε ότι και εγώ μπορεί να συμφωνώ, ας πούμε, με το. Δεν είναι θέμα διαφωνίας, άποψης δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Πώς είναι δυνατόν να ανέχεσαι κάποιον να σου λέτε είτε στερατολογίες? Και όχι μόνο, αλλά σε επίσημη διαδικασία της Βουλής. Διέπραξε ποινικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος. Αποθέσει ισχύως, διαδίδει ψεύδι, με στόχο την κατατρομοκράτηση ενός ολόκληρου λαού. Αυτό είναι αυτεπάγγελτο και αυτόφορο αδίκημα. Κανονικότατα έπρεπε να έχει συλληφθεί και να έχει προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Και κανένας δεν θύχτηκε από τους βουλευτές. Δεν λέω εννοώ αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με τον κύριο Στουρνάρα. Γιατί ακόμη και αν ήταν υπέρ της δραχμής, λέω, στην υπόθεση, και έλεγε τις τερατολογίες που είπε υπέρ της δραχμής, αν ήμουν εγώ εκεί που είμαι υπέρ της δραχμής, θα ζητούσα να έρθει ο φρούραρχος να το συλλάβει. Δεν μπορεί να λες τερατολογίες από θέση ισχύως, θεσμική θέση άσκηση εξουσίας και μάλιστα σε επίσημη διαδικασία της Βουλής. Αυτά τα πράγματα έχουμε ένα μυθιδατισμό σε αυτά τα ζητήματα. Το να το πει ο Φούφουτος, κάποιος άσχετος, εγώ, να πω ότι θέλω, εντάξει, λέω ότι θέλω. Έχει κόστος, λέτε. Βεβαίως, αλλά και από θεσμικές, τα... Βεβαίως. Και δεν μπορεί να κατατρομοκρατήσει ο ολόκληρο λαό με ψεύδι. Πού ακούστηκε, να σας το πω με παράδειγμα. Απλό παράδειγμα. Λοιπόν, το 2009, ένα ασήμαντο κράτος για την παγκόσμια οικονομία, η Ισλανδία, διέγραψε μονομερώς τα χρέη της, το σύνολό τους. Είπε, κοιτάξτε να δείτε, διαγράφω τα χρέη και μάλιστα δεν αμφισβήτησε την νομιμότητα των χρεών. Όπως για παράδειγμα την αμφισβητούμε εμείς. Αμφισβητούμε την νομιμότητα του χρέους. Που ειδικά με το καθεστώς που μας έχουν επιβάλει στα 7 χρόνια τώρα με τα μνημόνια. Αυτοί τι είπαν? Βεβαίως υπάρχει υποχρέωση αυτή. Τι έχω υπογράψει σύμβαση? Έχω υπογράψει σύμβαση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση και το κράτος έχει πρώτη δέσμευση απέναντι στους πολίτες. Άρα εγώ διαγράφω γιατί δεν θέλω να πάνε στο θάνατο. Μάλιστα σε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ισλανδίας το 2012, όταν το ρωτήσανε γιατί το επιλέξατε, γιατί εμείς δεν θέλαμε να γίνουμε Ελλάδα. Τόσο απλά το είπε. Σε μια συνέντευξή του, αν θυμάμαι καλά, στο Foreign Affairs, στο αμερικάνικο περιοδικό. Λοιπόν, και επέλεξε αυτό το πράγμα. Ωραία, πολύ ωραία. Πέστε μου, τους αποκλείσανε?
τους κάνανε παρίες, τους απομόνωσε η διεθνής κοινότητα. Σε ποιους είπανε ότι δεν σας πληρώνουμε τα χρέη? Στην Γκάνα, στη Ζάμπια, στη Ζιμπάμπουε. Το είπανε απέναντι στη Βρετανία, επί Γκόρντον Μπράουν, παρακαλώ. Ο μάλιστα ο κύριος Γκόρντον Μπράουν βγήκε στα διεθνή δίκτυα και κήρυξε πτώχευση την Ισλανδία επίσημα. Από εκεί το μάθανε οι περισσότεροι Ισλανδοί ότι πτώχευσε η χώρα τους. Λοιπόν, από τον Γκόρντον Μπράουν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Από εκεί έξανε το χρέος. Ανέλαβε για ένα διάστημα μετά τον Τόνι Μπλερ, χωρίς εκλογές. Ναι, 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 ναι. Αλλά ήταν και ξέρουμε ότι ήταν το ίδιο σκληρός και πολύ σκληρός και χειρότερος από τον Μπλερ, αν μπορεί να φανταστεί κανείς χειρότερο πολιτικό από τον Μπλερ. Ήταν λιγότερο χαρισματικός από όσο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι και στις αποφάσεις του αδίστακτος. Το λέει και ο ίδιος στο βιβλίο του, στα απομνημονήματα του ο ίδιος ο Γκόρντον Μπράουν, που αναφέρεται στην περίπτωση αυτή. Χειρίστηκαν, λέει, το θέμα πολύ άτσαλα. Το θέμα ιδιαίτερα ενός ξένου κράτους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κράτος 320.000 ψυχών, οι οποίοι είπανε στους Ολλανδούς, στους Εγγλέζους και στους Γερμανούς, δεν θα σας πληρώσουμε δραχμή. Η Ισλανδική κορώνα. Λοιπόν, το νόμισμά τους. Λοιπόν, τους αποκήρυξαν. Τους πήγαν στα δικαστήρια. Τους πήγαν. Τη Ισλανδία τα πήγαν στα δικαστήρια. Μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά στο Διεθνές Δικαστήριο της ΕΖΕΣ, της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου, που είναι όλοι μαζί μέσα. Λοιπόν, και την κήρυξαν αθώα την τέτοια. Τώρα την ξαναπήγανε και τη βγάλανε πέρυσι, στις αρχές του 2015, ξανά και ο δικαστής τους καταδίκασε τους Ισλανδούς. Και λοιπόν τι έγινε? Η Ισλανδία απάντησαν μολό λαβέ. Για πέστε μου τώρα, για ποιο λόγο αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Στουρνάρα, οι οποίες θα έλεγα θυμίζουν την περίοδο πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ο κύριος Στουρνάρας για ένα χρονικό διάστημα δεν έφτανε σε τέτοια όρια από πλευράς δηλώσεων. Ναι. Είχε τις κακές σχέσεις τότε με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι δηλώσεις σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι αλλάζει το κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία πλέον του ελληνικού λαού καταλαβαίνει το αδιέξοδο τη συνέχιση των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων. Διαισθάνεται αυτό που έρχεται μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών του μνημονίου. Είναι η κατάστασή της τέτοια που δεν αντέχει πλέον. Δεν είναι δηλαδή άντε να δούμε και τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία τρομοκράτησης που εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τη βδομάδα πριν τον δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015 που λεγόντουσαν απίστευτα πράγματα. Θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη να μας δείχνει τα δισεκατομμύρια της Ζιμπάμπου εκείνα τα... τέτοια τρομοκράτηση. Δηλαδή είχαν ξεφύγει, ξεσαλώσει οι άνθρωποι. Παραλυρήματα ακούμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας λόγος. Αυτός και θεωρώ ότι είναι ο πιο βασικός. Γιατί αν αλλάξει η νοοτροπία ο κόσμος, αν πάρει τις αποφάσεις του, ο κύριος Στουρνάρας αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο μέσος Έλληνας. Ότι όσο μένουμε υπό αυτό το καθεστώς, όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν ενεπλακεί στην τραγωδία της Ελλάδας ως θεσμικοί παράγοντες και έχουν ευθύνες για το που οδηγήθηκε η χώρα, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Και να σας πω και μια πληροφόρηση που ενδεχομένως την ξέρετε σαν δημοσιογράφος, καλός δημοσιογράφος που είστε, αλλά καλό είναι να το θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί δεν είναι από τις ειδησιογραφίες των πρωτοσελίδων, δυστυχώς. Υπάρχουν κατηγορητήρια αυτή τη στιγμή. Έχουν συνταχθεί κατηγορητήρια από έντιμους δικαστές και εισαγγελείς για εσχάτη προδοσία για σφετερισμό εναντίον όλων αυτών των κυρίων. Και βεβαίως αυτοί οι έντιμοι δικαστές σήμερα υπόκειται σε διώξεις. Αλλά τα κατηγορητήρια έχουν συνταχθεί. Είναι στο αρχείο. Και άλλο πράγμα να πάω εγώ να μηνύσω τους Έλληνες πολιτικούς για εσχάτη, και άλλο πράγμα να κινηθεί αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη και να συντάξει κατηγορητήρια εσχάτης. Απόστολε, για να πάμε μετά και λίγο στον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη. Προηγουμένως, πριν μπούμε στο στούντιο, ήμουν σε μια παρέα, σε ένα καφενείο. Και κάποιος της παρέας ρώτησε, εντάξει, γνώριζε ότι θα είναι ο κύριος Καζάκης στο στούντιο. Εντάξει κύριε Καζάκη, ακούμε θεωρίες, ακούμε πολλά πράγματα, είπατε θα κάνουμε εκείνο και λοιπά θεωρία. Στην πράξη ως Έλλην πολίτης, εγώ... Εσείς αύριο είστε πρωθυπουργός. Το ΕΠΑΜ έχει μια πατριωτική κυβέρνηση, δημοκρατική όπως την
επαγγέλλεστε. Πώς ο πολίτης θα νιώσει την επόμενη μέρα ότι κάτι αλλάζει, ότι θα είναι αισιόδοξος ή ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι θα γίνει υπέρ του. Ωραία. Πρακτικά και πρακτικά, σύντομα πρακτικά, για να δούμε, ναι, ναι, για να καταλάβει και πρακτικά ο πολίτης πώς ακούει. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ ήδη έχει συντάξει τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν εκείνο το πρώτο κρίσιμο 24ωρο που θα είναι μετά τις εκλογές μιας Κυριακής που θα βγάλει αυτή την πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση. Το πρώτο 24ωρο της Δευτέρας μετά τις... τι θα λένε αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα λένε είναι ότι βεβαίως αναχωρούμε από το ευρώ και δίνουμε εισόδημα, επαναφέρουμε συντάξεις και δίνουμε εισόδημα στα νοικοκυριά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πάρα πολύ σημαντικό για να ξεφύγουμε από αυτό το σημερινό αδιέξοδο, να σταματήσουν οι θάνατοι. Εμένα με καίει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ είμαι κάτω από το όριο της φτώχειας. Παίρνω παράδειγμα, ναι, δεν παίρνω καθόλου χρήματα. Εγώ αύριο... Είμαστε αυτό που υπολογίζει, μας είπε και ο δήμαρχος της Δράμας, μας είπε ότι ένα νοικοκυριό θεωρείται σε κατάσταση εξαθλίωσης όταν έχει περίπου 3.000 με 4.000 εισόδημα το χρόνο και προστρέχει στις κοινωνικές δομές του Δήμου για να υποστηριχτεί. 6.000 με 6.500 νοικοκυριά, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει. Λοιπόν, υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, από την Ελστάτ μάλλον, υπολογίζεται ότι το όριο φτώχειας είναι 5.500 κατά κεφαλή, σε αιτήσια βάση. Σημαίνει δηλαδή ότι μια τριμελής οικογένεια είναι περίπου στα 10 με 15 χιλιάρικα. Αυτό θα δοθεί στην οικογένεια. Αυτό θα δοθεί στην οικογένεια. Θα πιστώνεται στο λογαριασμό. Ναι, όχι με μιας, αλλά με μια, σαν εισόδημα σε μηνιαία βάση. Λοιπόν, ο λόγος είναι να μην πηγαίνει στη φιλανθρωπία για να μπορέσει να ζήσει. Και δεύτερον, αυτό το εισόδημα να πέσει στην αγορά. Ανεξάρτητα αν δουλεύει η οικογένεια, δεν δουλεύει. Ανεξάρτητα, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έχει εισόδημα. Ανεξάρτητα. Να συμπληρώσει το όριο. Ναι, να μπορεί να ξεφύγει από το κουπονάκι, από τη φιλανθρωπία. Και πού θα βρεθούν αυτά, θα ρωτήσει κάποιος. Αυτά τα δημιουργεί το κράτος, αυτό το πράγμα. Απλά δεν θα το δημιουργεί. Με τον ίδιο τρόπο που τα δημιουργεί και ο Ντράγκη, μόνο που δεν θα είναι του Ντράγκη ούτε κάποια τράπεζα. Θα είναι το κράτος. Όπως δημιουργούσε παλιότερα την παλιά δραχμή, με μια διαφορά. Την παλιά δραχμή βεβαίως τη χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες πολιτικοί με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούσαν και τη δίνανε στις ελληνικές τράπεζες με τον τρόπο που τη δίνανε. Ναι, αυτό είναι ευρώ όμως, δεν είναι δραχμή. Όχι, αυτό για να πάμε σε δραχμή χρειαζόμαστε 6 με 8 μήνες να λειτουργήσει το νομισματοκοπείο. Το οχολαργός. Λοιπόν, μέχρι τότε θα το δώσουμε σε ευρώ. Τα ευρώ αυτά είναι ηλεκτρονικά ευρώ. Δηλαδή θα γίνει η πίστωση κατευθείαν στο λογαριασμό τον αποταμιευτικό του δικαιούχου. Λοιπόν, αυτή η πίστωση που θα δοθεί δεν θα μπορεί να αντιστοιχηθεί σε χαρτονομίσματα. Γιατί ο Ντράγκη θα μας δίνει. Έτσι δεν είναι. Θα αρκεστούμε στα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν ήδη μέσα στην ελληνική οικονομία. Που αυτά δεν μπορεί να μας τα αφαιρέσει κανείς, ούτε να τα πάρει κανείς, ούτε να τα ακυρώσει κανείς. Αυτά που λέγονται είναι απελπιστικά πράγματα. Λοιπόν, όμως πώς θα χρησιμοποιηθεί το επιπλέον εισόδημα, μέχρι να βγει το δικό μας χαρτονόμισμα. Θα χρησιμοποιηθεί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με την πιστωτική, τη χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείται και τώρα, ή με διάφορους άλλους τραπεζικούς τρόπους, καρνέ επιταγών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικής συναλλαγής. Όσοι είναι επαγγελματίες το γνωρίζουν. Πλέον υπάρχουν τα e-banking, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να μπορείς να αξιοποιήσεις το δηλαδή θα πάει στο σούπερ μάρκετ με μια επιταγή ή με κάτι άλλο. Και θα δώσει αυτό το πράγμα και θα γίνει συναλλαγή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, δεν υπάρχει αυτό κανένα πρόβλημα σε αυτό. Μπορεί να το κάνει δηλαδή το κράτος. Ανά πάσα στιγμή ή το σύστημα υπάρχει. Το θέμα, δεν έχουμε δηλαδή πρόβλημα στην υποδομή. Δεν μας έχει βομβαρδίσει κανείς για να μην λειτουργεί το σύστημα υποδομών της τραπέζης. Μπορεί, έχει το δικαίωμα λόγω του ευρώ, λόγω της Ευρωπαϊκής Αρχής. Όχι, φεύγεις από εκεί. Από εκεί φεύγεις. Λοιπόν, αλλά μέχρι να μπει σε καινούριο νόμισμα, είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς. Στο μεσοδιάστημα, λέτε. Ναι, ναι, στο μεσοδιάστημα των 6 με 8 μηνών, είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς το παλιό νόμισμα. Το νόμισμα δηλαδή του ευρώ. Λοιπόν, αυτό το νόμισμα δεν μπορεί να στα παγορέψει κανείς. Το έχεις πάρει εσύ στα χέρια. Από όσο κατάλαβα όμως, ο Απόστολος λέει, αντέχει μια οικονομία πτωχευμένης χώρας να φτάσει σε σημεία του πρόσφατου παρελθόντος, πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει μια τέτοια. Όχι, ίσα ίσα θα δοθεί μια φοβερή όθηση. Φανταστείτε τώρα 770.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από προσωπικές μέχρι ανώνυμες. Μικρομεσαίες όμως επιχειρήσεις, που αυτή τη στιγμή φυτοζωούν.
και αγωνίζονται οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Να τους δοθεί αυτός ο τζίρος. Το φαντάζεστε και την ίδια ώρα να τους πεις το εξής. Παγώνουν όλες σας οι οφειλές. Αυτό είναι το πρώτο, είναι για τους ιδιώτες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τους ιδιώτες, δηλαδή, για το εισόδημα. Το εισόδημα. Το δεύτερο είναι, πάμε τους επαγγελματίες και στους επιχειρηματίες, κυρίως στους μικρομεσαίους. Λοιπόν, τι λες εκεί πέρα. Παγώνουν όλες οι οφειλές. Όλες. Προς τα ασφαλιστικά, προς την ΔΕΗ, προς τον ΟΤΕ. Τα παγώνουν όλες οι υποχρεώσεις. Τα χρέη δηλαδή. Παγώνουν τα πάντα. Μέχρι να διευκρινίσουμε. Ποιος και τα δάνεια προς τις τράπεζες, προς την εφορία κτλ. Προέμφια. Αυτό καταργείται, μην το συζητάμε, δηλαδή καταργείται ούτε δεύτερη κουβέντα. Και μάλιστα εδώ θα υπάρξει και ένα θέμα. Θα το πούμε μετά όμως. Λοιπόν. Θα πάμε σε ένα λεπτό σε διαφημίσεις. Λοιπόν, το ζήτημα εδώ το απαγώνεις γιατί. Για να δεις ποιες είναι οι δόλιες οφειλές, ώστε να τις παραπέμψεις στη δικαιοσύνη και να τελειώσεις με αυτή την ιστορία, και ποιες είναι οι πραγματικές οφειλές, εκείνες που πραγματικά δεν μπορεί να τα αποκριθεί ο άλλος. Και αυτές να τις σβήσεις. Να μηδενίσεις το κοντέρ για να μπορέσει να εξορθολογιστεί το σύστημα. Γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις φορολογικό σύστημα αντικειμενικό και πραγματικό, εάν δεν ξεκινήσεις από μηδενικές βάσεις. Άμα χρωστάει τις μηχαλούς ο άλλος, δεν μπορεί να του πεις πάμε να δούμε ποια είναι η φοροδοτική σου ικανότητα. Ποια φοροδοτική, αφού χρωστάω. Θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στροφή κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής με Δημήτρη Γκαζάκη, γραμματέα του ΕΠΑΜ, οικονομολόγο, και Απόστολο Ρώσιο, δημοσιογράφο. Ερωτήματα από τον κόσμο. Κύριε Γκαζάκη, θα συνεργαστείτε με όσους λένε εθνικό νόμισμα και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, εισαγωγές καυσίμων, φαρμάκων, άλλων προϊόντων, πώς θα γίνουν? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι εμείς θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε σκέφτεται και λογαριάζει στην πατρίδα. Αν δηλαδή θέτει ζήτημα πρώτη και κύρια ανεξαρτησία της πατρίδας. Δεν θα συνεργαστούμε με κάποιον που χρησιμοποιεί το νόμισμα ή την πρόταση του νομίσματος για να σπείρει τη σύγχυση ή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέτε, εννοείται με το δημοκρατικό τόξο συνεργασίες. Δηλαδή, όχι, με οποιοδήποτε. Εμείς δεν βάζουμε τέτοια. Το ερώτημα ήταν ακόμη και με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Όχι. Πρώτα και κύρια, με φασίστες δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Συγγνώμη, τούτος ο τόπος είναι ποτισμένος με αίμα ενάντια στους Ναζί. Θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς που χαιρετάνε χιτλερικά? Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, αφήστε που αυτοί καθοδηγούνται από τον κύριο Σόιμπλε. Τελευταία ο κύριος Μιχαλολιάκος μας το είπε και ξεκάθαρα, υιοθετώντας την πρόταση Σόιμπλε. Δηλαδή, το διπλό νόμισμα με το ιδιωτικό καθεστώς και όλα αυτά τα πράγματα. Συνέντευξη στον κύριο Παυλόπουλο και μια ακόμη συνέντευξη που έχω διαβάσει τώρα τελευταία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεύτερον, πάμε στους υπόλοιπους. Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ για να πάμε σε εθνικό νόμισμα να πληρώνουμε τα χρέη. Αυτός που το προτείνει είναι η πρόταση του κυρίου Λαμπαβίτσα. Ή νομίζω δεν το έχει υπολογίσει σωστά, ή δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δηλαδή, δεν μπορείς να πας σε νέα δραχμή και να λες ότι θα μετατρέψω σε νέα δραχμή τα χρέη μου για να τα πληρώνω σε νέα δραχμή. Αυτό το πράγμα ισοδυναμεί με καταστροφή. Δηλαδή, τι είναι σαν αυτό? Πρώτον, δεν μας εξηγεί ο κ. Λαμπαβίτσας πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, εάν οι δανειστές αρνηθούν. Δηλαδή, αυτό γίνεται μόνο συνενετικά. Δηλαδή να πας στους δανειστές, αυτού που τους κατόχους των ομολόγων των δανείων σου, και να τους πει: κοιτάξτε να δείτε, αντί για ευρώ ή δολάριο ή κάποιο άλλο σκληρό νόμισμα, ελάτε να σας πληρώσω σε νέα δραχμή. Και αν πούν οι δανειστές, όχι, δεν θέλουμε ρε φίλε. Ή ερχόμαστε, αλλά θα μας δώσεις επιτόκια 18-20% όσο ήταν στην παλιά δραχμή. Από πού και ως πού. Με αυτόν τον τρόπο θα συντριβεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, το νέο που θες να φτιάξεις. Ακόμη η χώρα δεν θα πατάει στα πόδια της γερά. Θα πατήσει μόνο όταν θα αρχίσει η παραγωγή. Να βοηθήσω λίγο. Όταν θα αρχίσουν οι επενδύσεις στην παραγωγή. Συγγνώμη λίγο, να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Δηλαδή, έχουμε κάποιους που προτείνουν, παράδειγμα, δυνάμεις εξωκοινοβουλευτικές. Όπως είναι η ΛΑΕ, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας, Ανταρσία, δεν ξέρω κι εγώ, και κάποιοι άλλοι. Όσοι είναι Χριστιανική Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Παράδειγμα, όταν σου λένε ότι εμείς ναι θέλουμε εκτός Ευρωζώνης, αλλά θα διαπραγματευτούμε το χρέος. Ναι, αυτό είναι καταστροφή.
Γιατί? Γιατί πολύ απλά η περίοδος που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια ελληνική κυβέρνηση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ήταν μέχρι το Μάρτιο-Μάιο του 2010. Το μέχρι τότε μπορούσε να διαπραγματευτεί. Μέχρι το Καστελόριζο δηλαδή. Μπράβο. Μπορούσε να διαπραγματευτεί γιατί ήταν θέση ισχύως. Είχε το εθνικό της δίκαιο, δεν τις είχαν αφαιρέσει, δεν την είχαν δέσει χειροπόδαρα με αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί. Τώρα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Διαπραγμάτευση σημαίνει ότι αναγνωρίζεις το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο σε έχουν βάλει δανειστές. Είναι μονάζιγα δικά τους. Δεν υπάρχει τρόπος να καθίσουν σε ένα τραπέζι με αυτές τις δανειακές συμβάσεις, με αυτό το πλαίσιο συνολικά που σου έχουν επιβάλει και να διαπραγματευτείς. Δεν υπάρχει. Δεν είναι χαζή και αυτή. Είναι από θέση ισχύως. Εσύ δεν έχεις κανένα πλεονέκτημα απέναντί τους, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Σήμερα. Δεύτερον, είναι αυτό που ερώταγα πάντα τον κύριο Βαρουφάκη, από την εποχή του συντάγματος. Που τότε υπήρχε η Επιτροπή των Οικονομολόγων. Τρεις από τους τέσσερις έγιναν υπουργοί. Εγώ δεν έγινα. Την εποχή των πλατιών, των κινημάτων. Ναι. Το 2011. Του έλεγα το εξής. Όταν μου έλεγε για διαπραγμάτευση, του έλεγα το εξής απλό πράγμα. Να μου πεις πόσο θα κρατήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Γιατί θέλω να ξέρω. Γιατί όσο κρατάει η διαπραγμάτευσή σου, θα πληρώνεις τα χρέη. Αν δεν πληρώνεις τα χρέη, τι θα κάνεις με την οικονομία που θα χρειάζεται γρήγορα να πάμε σε, πώς το λένε, σε συμφωνία. Σε συμφωνία για να μπορέσει να αρχίσει να παράγει η οικονομία. Τι θα κάνεις με όλα αυτά. Είδαμε τι έκανε. Σαν υπουργός. Θα τον δούμε ιδιαίτερα τον κύριο Βαρουφά. Για πέστε μου τώρα. Όχι, πώς θα γίνουν οι εισαγωγές. Η φιλοσοφία είναι εισαγωγές στα καύσιμα. Εισαγωγές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μια χώρα όπως η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στον πλανήτη που κάνει διεθνείς σχέσεις. Κάνει, αγοράζει με συνάλλαγμα. Δεν αγοράζει με το δικό της νόμισμα. Είπαμε προηγουμένως στην Ισλανδία. Η Ισλανδία αγοράζει το βιομηχανικό εξοπλισμό και το κεφαλαιοϊκό αγαθά που χρειάζεται για την οικονομία της σε συνάλλαγμα. Ωραία, δεν έχει ούτε βιομηχανία. Παρέμβαση, με συγχωρείτε, παρέμβαση. Παραθέτω την άποψη του κ. Μαραβέγια, του καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είπε το εξής, μια που μιλάμε για συνάλλαγμα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε συνάλλαγμα. Γιατί? Το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή οι εξαγωγές, εμείς καλύπτουμε περί του 50%. Κάπου ναι, εκεί. Ναι, δεν θα ξέρει καλά ο κ. Μαραβέγιας, θα ξαναψάξει τα στοιχεία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι δεν είναι το ζήτημα του επίσημου συναλλάγματος. Η επίσημη συναλλαγματική θέση της χώρας που κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι σημαντική, διότι είμαστε στο ευρώ. Δεν της επιτρέπεται να κρατάει σημαντικό συναλλαγματικό απόθεμα. Έχουμε συνάλλαγμα. Έχουμε συνάλλαγμα. Από πού θα το βρούμε το συνάλλαγμα? Από τα αποθεματικά χρήματος που κρατάνε οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτή τη στιγμή η τράπεζα μας δηλώνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, με τα επίσημα στοιχεία της, έχει 32 δισεκατομμύρια νόμισμα καταθέσεις στο θησαυροφυλάκιο της και άλλα 56 δισεκατομμύρια οι συστημικές τράπεζες σε χαρτοφυλάκιο ομολόγων, τα οποία άμεσα μετατρέπονται, όχι ελληνικών ομολόγων, Βρετανικών και Λουξεμβούργου, τα οποία άμεσα πουλούνται στη δευτερογενή αγορά και μετατρέπονται σε συνάλλαγμα. Το σύνολο λοιπόν των αναγκαίων αγαθών που κάνεις είναι περίπου 42 δισεκατομμύρια έχουμε εισαγωγές σε αιτήσια βάση. Λοιπόν, το συνάλλαγμα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέσω αυτού του τρόπου είναι περίπου στα 87 δισεκατομμύρια. Δηλαδή φτάνει για 2 χρόνια, δηλαδή. Ναι, ακόμη και αν δεν εισπράξουμε ούτε μία δραχμή από εξαγωγές. Εξαγωγές με την έννοια με αυτές που έχουμε. Αυτές που έχουμε. Ναι, που αλλά έχουμε. Το συνάλλαγμα αυτό θα μας επιτρέψουν να το πάρουμε, να το. Ποιο θα του πει, ποιο ακριβώς. Είναι πολύ απλό. Η νέα κυβέρνηση θα πάει στις τιμικές τράπεζες και θα του ζητήσει πίσω τα 60 δισεκατομμύρια που σε έχει κάνει ανακεφαλοποίηση. 60 δισεκατομμύρια του έχει δώσει από τον κρατικό κορβανά. Και το χρωστάει ο Έλληνας πολίτης έναντι των τραπεζών. Και μάλιστα τώρα τελευταία, στην τελευταία. Βαφτίστηκαν εθνικό χρέος, πρέπει να πούμε. Έτσι. Οι ζημίες των τραπεζών περάσαν στο δημόσιο χρέος της χώρας. Γιατί? Δώστε μας πίσω τα λεφτά. 60 δισεκατομμύρια δεν είναι αστείο ποσό. Με συγχωρείτε. Και δεν μειώσανε καμία δανειακή επιβάρυνση του Έλληνα πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης χρεώθηκε τις δικές του ζημιές και δεν μειώθηκε η δανειακή του επιβάρυνση. Αλλά τώρα μας λένε ότι τα 60 δις δόθηκαν αυτά για τη σπατάλη που έχει γίνει. Για τα κόκκινα δάνεια, για τις τρύπες που υπάρχουν. Παραμύθια. Γιατί ενώ πήραν τα 60 δισεκατομμύρια, τα μετέτρεψαν σε ομόλογα ξένων κρατών σε επενδύσεις ασφαλείας και δεν μείωσαν τη θέση του δανειολήπτη, του μέσου δανειολήπτη. Δεν έσβησαν χρέη όπως θα έπρεπε να κάνει. Δεν δόθηκε κοινωνικά αυτό, λέτε. Έτσι, δεν δόθηκε. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί.
να δούμε ξεκινήσει η ιστορία για αυτό. Πολύ σύντομα λίγο δύο θέματα. Το πρώτο αφορά και μετά θα δώσω τον λόγο στον Απόστολο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να το δούμε και πρακτικά για τα καύσιμα που λέγαμε προηγουμένως. Τα καύσιμα μας τα δίνει η Ρωσία. Και έχει στρατηγικό συμφέρον. Παίρνουν και από το Ιράν. Όχι, πλέον όχι. Με το Ιράν όχι. Έχει κοπεί τέτοιο λόγο των κυρώσεων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, λόγω του εμπάρκου εκείνης της περίοδου. Ναι, ναι, ναι. Έχει σταματήσει αυτή η συμφωνία που ήταν και πιο προσοδοφόρα για την Ελλάδα, αν και το καρπώνονταν ιδιώτες και όχι το κράτος, διότι το Ιράν δεν έδινε καύσιμα με συνάλλαγμα. Έδινε με αλληλόχρεο λογαριασμό. Ανοιγόταν αλληλόχρεος και έκλεινε ο αλληλόχρεος ανά 2 με 3 χρόνια. Δηλαδή δεν χρειάζονταν κάθε φορά που είχες φόρτωμα να πληρώνεις σε συνάλλαγμα, το κάλυπτο στον λογαριασμό κάθε 2 με 3 χρόνια. Αυτό μας το κλείσανε. Αλλά λέω, έχουμε τη Ρωσία. Λοιπόν, η Ρωσία έχει στρατηγικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Για την περιοχή εδώ. Προφανώς, προφανώς. Ποιος θα πει όχι. Άρα, το να κάτσουμε να κλείσουμε μια συμφωνία για ένα τόσο μεγάλο κόστος για μας, γιατί περίπου είναι το 1/4 των εισαγωγών τα καύσιμα για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, θα κάτσει η Ρωσία να συζητήσει ή όχι σε μια περίπτωση που η Ελλάδα τα σπάει. Προφανώς θα κάτσει. Δηλαδή, ποιο στη θέση δεν καθόταν. Ο Τραμπ θα καθίσει στο τραπέζι. Το έχει πει άλλωστε και ο άνθρωπος. Ο ίδιος. Δηλαδή, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθόντουσαν στο τραπέζι να συζητήσουν με την Ελλάδα σε μια νέα γεωστρατηγική κατάσταση που θα διαμορφωνόταν στην περίπτωση που η Ελλάδα έφευγε από τον μπουντρούμι που την έχουν πάρει. Να τονίσουμε ότι προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη. Κύριε Καζάκη, εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Α των Αθηνών. Ήταν πραγματικά μια συνέντευξη με ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Είπε ότι αν γνώριζε πως το. Γνώριζε ότι το όχι θα γίνει ναι, έπρεπε να παραιτηθεί νωρίτερα, έπρεπε να παραιτηθεί από το Φεβρουάριο ή και το Μάρτιο ακόμη, παρέμεινε στη θέση του παρά τα προβλήματα που έβλεπε να υπάρχουν, ότι δεν μιλάει με τον κύριο Τσακαλώτο, ότι παρακαλάει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, αλλά αυτοί που δεν τον στέλνουν είναι θρασίδηλοι και ότι κοιμάται ήσυχο στα βράδια. Πώς το είδατε όλο αυτό, θα το χαρακτηρίζει έτσι όλη αυτή την παρουσία σε ένα επίσης ιδιαίτερο σημείο της διαπραγμάτευσης, ναι, εμφανίζεται ο κύριος Βαρουφάκης. Νομίζω ότι ενδεχομένως να έχει πολιτικές βλέψεις για τη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή, όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον τώρα. Και έτσι αυξάνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον υφιστάμενο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πολιτικά εννοώ πάντα. Αυτό που εισπράττω. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω πότε λέει αλήθεια ο κύριος Βαρουφάκης. Τώρα που τα είπε αυτά, πριν 2 εβδομάδες που έγραψε άλλα, πριν μερικούς μήνες που έλεγε άλλα. Δηλαδή, αν το ξέρετε και σαν δημοσιογράφος, κάθε φορά που εμφανίζεται ο κ. Βαρουφάκης λέει άλλα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ότι τώρα, να εξετάσουμε επί της ουσίας όμως το ζήτημα. Έλεγε ότι έπρεπε να παραιτηθεί στις 20 Φεβρουαρίου. Μα αυτός είναι ο αρχιτέκτονας στις 20 Φεβρουαρίου. Του Eurogroup. Τα δικά του email στάλθηκαν τότε και αισθήθηκε η συμφωνία του Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου του 2015. Θα τρελαθούμε. Ξεχνάμε ότι στις λεγόμενες... ξεχνάμε δυστυχώς. Αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Είμαι δυσλεκτικός. Και η μνήμη μου είναι οξύτατη. Προσπαθώντας να αντισταθμίσω τη δυσλεξία μου. Ακούστε λοιπόν. Ή μάλλον να θυμηθούμε όλοι, όταν το 2015, το Γενάρη, έγιναν οι προγραμματικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε πάνω μέσα στο κοινοβούλιο και το θυμάμαι γιατί σοκαριστήκαμε όλοι τότε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λέει κατά τα 70% το μνημόνιο είναι θετικό, το 30% είναι προβληματικό. Το θυμάμαι αυτό. Και σοκαρίστηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε και ο ίδιος να σηκωθεί επάνω, μάλλον τον πιέσανε, να τα μπουρδουκλώσει κάπως τα πράγματα. Και να βγει ο Τσίπρας και λέει: όχι, όχι, το μνημόνιο πρέπει να φύγει. Στις προγραμματικές της νέας κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο Σάββατο, μετά τις εκλογές, τι κάνει ο κ. Βαρουφάκης. Προσλαμβάνει ξανά τη Λαζάρο ως σύμβουλο. Τη Λαζά Φρέρ. Ποια ήταν η Λαζά Φρέρ, είναι μια δίδυμη τράπεζα επενδύσεων του στυλ της Ρότσιλντ,
η οποία την είχε προσλάβει από την εποχή του ο κύριος Βενιζέλος, όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Και έχει εμπλακεί σε όλα τα σκάνδαλα της τελευταίας 7 ετίας. Δεύτερον, παίρνει την κυρία Παναίτη. Πώς λέμε, Παναίτη. Παναρίτη. Παναρίτη. Η οποία τι ξέρει να κάνει, πώς εκποιούνται ακίνητα σε συνθήκες του Δέλτα, που επιβάλλεται το Δέλτα Νιτάφ και δικτατορία. Η κυρία αυτή υπηρέτησε το Δέλτα Νιτάφ στο Περού επί δικτατορίας Φουτζιμόρη. Και μάλιστα έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο εκθιάζει το Φουτζιμόρη, το δικτάτορα του Περού. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί θα τρελαθούμε. Ο κύριος Γκάλμπρεϊθ, που τότε ήταν μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη στο Υπουργείο ως σύμβουλος, έγραψε ένα βιβλίο και δημοσιοποίησε το τι προτάσεις έκανε την εποχή εκείνη. Ανάμεσες προτάσεις έλεγε ότι από τον Μάρτιο τους έκανε την πρόταση ότι εφόσον σας μεταχειρίζονται έτσι, σηκωθείτε και φύγετε. Και τους πρότεινε ένα σχέδιο. Συζητάμε αν το σχέδιο αυτό είναι άρτιο ή όχι. Εντάξει. Και ρωτάει ο κύριος Γκάλμπρεϊθ, γιατί αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ στο Υπουργικό Συμβούλιο? Γιατί αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ με τον Πρωθυπουργό της χώρας? Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτό δεν αναφέρεται καν από τον κύριο Βαρουφάκη? Ο κύριος Βαρουφάκης το μόνο σχέδιο που μας έχει πει, το Plan B ας πούμε, ή Plan X πως το έχει ονομάσει, είναι το σχέδιο του διπλού νομίσματος, του παράλληλου συστήματος πληρωμών. Γιατί αυτό το πράγμα μόνο αναφέρεται μόνο σε αυτό και δεν αναφέρεται σε αυτό που αποκάλυψε ο κύριος Γκάλμπρεϊθ, ότι είχε σχέδιο, υπήρχε σχέδιο ομαλής μετάβασης εθνικό νόμισμα από το Μάρτιο του 2015. Γιατί? Να συζητηθεί, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να συζητηθεί και να απορριφθεί. Δεν λέω. Δεν λέω και καλά να το υιοθετήσουμε. Αλλά γιατί δεν συζητήθηκε? Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Βαρουφάκης ποιος επέβαλε την απόρριψη του σχεδίου αυτού ή του να μην συζητηθεί καθόλου? Μήπως ο κύριος Σόρος? Και τι γινόταν στο Μαξίμου γενικότερα? Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι διαφωνούσαν, υπήρχαν έντονοι διάλογοι εκείνη την περίοδο, κάτι γινόταν. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα το θέμα, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ βλέπει το αδιέξοδο, βλέπει όλο αυτό το πράγμα, μας το λέει και ο ίδιος. Δεν είναι το αδιέξοδο, η μεταχείριση της χώρας από τους Ευρωπαίους και όλα αυτά. Τα λέει και ο ίδιος, δεν είναι κάτι το που το λέει. Και μάλιστα ορισμένες φορές με σκληρές εκφράσεις. Λοιπόν, ωραία. Γιατί δεν επαναφέρει τη συζήτηση στην εισήγηση του κυρίου Γκάλμπρεϊθ? Υπάρχει και αυτή η λύση. Που λέει ο κύριος Γκάλμπρεϊθ, που σε σχέση με τα διπλά νόμισματα ή τα παράλληλα συστήματα πληρωμών που και αυτός είχε προτείνει, είναι πολύ καλύτερη. Γιατί δεν το κάνουμε και αυτή τη συζήτηση? Να δώσω το λόγο στον Απόστολο. Απόστολε, πρέπει να ήταν η κυρία Παναρίτη και βουλευτής του Πασόκ, αν θυμάμαι. Ναι, έχει περάσει. Ήταν και βουλευτής του Πασόκ, μια που μιλούσε σπαστά ελληνικά επίσης. Ναι, είναι. Και μετά βρέθηκε. Το ιδίωμα της κυρίας Διαμαντοπούλου. Γι' αυτό και η κυρία Διαμαντοπούλου ήθελε τα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα της Ελλάδας ως υπουργός παιδείας. Αν και δεν μιλούσε καλά αγγλικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, αλλά είχε την προφορά όμως. Δηλαδή η κυρία Παναρίτη έκανε μια βόλτα στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Διαμαντοπούλου ακούγεται θα κάνει μια βόλτα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν ξέρει κανείς. Ναι. Μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Όχι, νομίζω καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν στην ίδια ώρα οι ευρωβουλευτές είναι σε αντιπαράθεση, οι νοδημοκράτες βγήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο, προκλήθηκε μια αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη. Ναι, ισχύει αυτό. Μόνο που βέβαια είναι για περιόνου σκιάς. Δεν ήταν σοβαρά πράγματα αυτά που έγιναν τότε. Που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο και μακριά από την ουσία του ζητήματος. Εγώ να ρωτήσω, κύριε Καζάκη, θα επαναφέρω πάλι λίγο τη συζήτηση στο ζήτημα των θέσεων της συνδραχμής του ευρώ κλπ. Είχα πει προηγουμένως ότι ήμουν σε κάποια παρέα πριν έρθω στο στούντιο και η ομίγυρης υπέβαλε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία τα μεταφέρω. Ένα από αυτά το έθεσα πιο πριν. Αυτό που στη συνέχεια το οποίο έθεσε ένας αξιόλογος άνθρωπος της κοινωνικής ζωής της Δράμας, ρώτησε το εξής. Ωραία, θα κάνετε εθνικό νόμισμα, κύριε Καζάκη. Mm-hmm. Τι αντίκρισμα θα έχει? Το αντίκρισμα της δουλειάς των Ελλήνων. Μα δεν έχουμε παραγωγή, λέει. Τι θα κάνουμε? Πώς αλλιώς θα αποκτήσουμε παραγωγή? Με δύο τρόπους αποκτάς παραγωγή. Τη χρηματοδοτείς εσύ και την προστατεύεις. Προστατεύεις τον Έλληνα παραγωγό. Δηλαδή? Δηλαδή, δεν μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να γίνει παραγωγός και να αυξηθεί όσο υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Ο αθέμητος ανταγωνισμός έχει να κάνει με το τι εισάγεται στη χώρα, ποιότητας δηλαδή από άποψη αυτής, και δεύτερον, από το με ποιον τρόπο παράγεται αυτό που παράγεται ή που πρέπει να παραχθεί στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πρέπει να υπάρχει χωροταξική δομή
και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να ξέρουμε πού θα αναπτυχθεί η βιομηχανία, πού η βιοτεχνία, πού οι αγρότες μπορούν να σπείρουν τι, τι ακριβώς μπορούν να. Ποιες είναι οι υποδομές που μπορούν να τους βοηθήσουν. Όχι αυτό το χήμα στο κύμα, στο που μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Έχεις ένα χωράφι, κόψε το λαιμό σου, κάνε το τι θες. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, βάλω το φωτοβολταϊκά σου. Δηλαδή, βγάζω, υπάρχει το εθνικό νόμισμα. Το COVID εύκολο αργό σε πάση περιπτώσει. Ναι, το και... δίνει με τη μορφή εισοδήματος απευθείας στον κόσμο, έτσι ώστε ο Έλληνας παραγωγός, παραγωγός να έχει πελατεία, να έχει ζήτηση. Αν δεν έχει ζήτηση, κολοκύθια. Πάει ποια παραγωγή. Και μετά πας να βοηθήσεις τον Έλληνα παραγωγό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Για παράδειγμα, με το να διαμορφώσεις μια πρόταση που την οποία την είχε κάνει παλιότερα ο Ξενοφόρος Ολότας, ο ιστορικός διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, να το πούμε έτσι, ο οποίος είχε πει το εξής: χρειαζόμαστε ένα ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ή Οικονομικής Ανάπτυξης. Το οποίο δεν είναι μόνο, πώς να το πούμε, στελέχη, πολιτικά στελέχη, είναι οι υπουργοί, είναι κατά βάση αξιωματούχοι της δημόσιας διοίκησης που ξέρουν πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση ή πώς θα πρέπει να λειτουργεί. Και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή αυτοί που έχουν προτάσεις για το τι θα πρέπει να γίνει. Πολύ περισσότερο όταν σήμερα έχουμε πάνω από 1.600 επιχειρήσεις οι οποίες αργούν ή έχουν κλείσει ή εργοστάσια τα οποία έχουν ληστευτεί και ακόμη με τον εξοπλισμό. Θα πρέπει να απευθυνθούν, για παράδειγμα, έχουμε εργοστάσιο το οποίο, έχουμε πολλά εργοστάσια τα οποία είναι υποκατάληψη των εργαζομένων γιατί ζητάνε τα μεροκάματά τους, όχι τίποτα άλλο. Έτσι πάνε στο ανώτατο συμβούλιο αυτό, το οποίο δεν είναι, θα είναι οικονομολόγοι, ανοιχτό στην κοινωνία με δημόσιες συνεδριάσεις, όπως γίνεται για παράδειγμα με τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και εκεί καταθέτουν μια πρόταση, ένα business plan για την επιχείρηση, για την επανέναρξη της επιχείρησης. Εκεί αποφασίζεται ότι επανακάμπτει η επιχείρηση, αγοράζεται ο βιομηχανικός εξοπλισμός εάν δεν υπάρχει διαμέσου του κράτους. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί ένας ιδιώτης στη σημερινή κατάσταση να μπορεί να του πει: εντάξει, πήγαινε ευρώ το βιομηχανικό εξοπλισμό, εδώ δεν έχει τη δυνατότητα να απευθύνει στην τράπεζα. Πώς θα το κάνει. Αν δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης ή την έχει καταλήψει ή την έχει λαιλατήσει ο ιδιοκτήτης, αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της επιχείρησης να πάνε μπροστά. Αυτό δεν θυμίζει λίγο Παπανδρέου Ανδρέα τις κοινωνικοποιήσεις, τις λεγόμενες τότε? Όχι, καμία σχέση. Η κοινωνικοποίηση ήταν η δημιουργία ενός ειδικού διοικητικού συμβουλίου μιας επιχείρησης όπου λειτουργούσαν τα λόμπι. Ανάλογα με το ποια είναι τα λόμπι των εργαζομένων, τα λόμπι των εργοδοτών και τέλος πάντων και πώς μοιράζονται. Και τον ενδιάμεσο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το ποιος θα δουλέψει την επιχείρηση και πώς θα μοιράζεται αυτό το κέρδος. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν έχουμε καμία σχέση με το ποιος θα εισπράττει που θα δουλεύουν οι άλλοι. Έτσι. Από όσο καταλαβαίνω, ο Απόστολος ρωτάει τώρα, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι χρονοβόρα, βεβαίως, όπως αναφέρατε. Θα πάρει χρόνο, ναι. Δεν θα είναι πάντως μια μετάβαση όπως εκείνη που ζήσαμε το 2001-2002, κύριε Καζάκη, που την Παρασκευή, ας πούμε, είχαμε δραχμές στη τσέπη και από τη Δευτέρα πηγαίναμε στο ανταλλακτήριο και τις κάναμε ευρώ. Αυτό ναι. Δεν θα είναι τέτοιο πράγμα. Όχι, έτσι θα είναι. Ως προς το νόμισμα, έτσι θα γίνει. Μετά από 7-8 μήνες. Ναι. Όταν θα ολοκληρωθεί η δυνατότητα του ο χολαργός να εκδώσει νόμισμα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα έχει αλλάξει το νόμισμα. Αυτό θα γίνει, επαναλαμβάνω, μετά από 7-8 μήνες. Βεβαίως. Όχι, αναλαμβάνεται η κυβέρνηση. Βεβαίως. Την άλλη μέρα ισχύει το ευρώ. Βεβαίως, ισχύει το ευρώ. Μάλιστα. Αλλά το να αποκτήσει παραγωγή η Ελλάδα, παραγωγική υποδομή η Ελλάδα και άρα υψηλή παραγωγικότητα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο βασικός δείκτης είναι η παραγωγικότητα του Έλληνα. Και όχι το ΑΕΠ. Τι είναι το ΑΕΠ? ΑΕΠ μπορείς να έχεις ακαθάριστο χώρο προϊόν, δηλαδή που μετράνε οι όλοι, και ανέβηκε, λέει, το ΑΕΠ 0,4% το 2016. Βεβαίως. Άμα γεμίσεις οίκους ανοχής ολόκληρη την Ελλάδα, θα σας πω εγώ που το ΑΕΠ θα φτάσει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει η παραγωγικότητα του Έλληνα. Πώς αυξάνει. Και ιδιαίτερα στην παραγωγή. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Για να το πετύχεις αυτό το πράγμα, θέλεις τουλάχιστον 2 χρόνια. Δηλαδή, να αποκτήσεις βιομηχανική υποδομή, βιοτεχνική υποδομή και ο αγρότης σου να δουλεύει όπως πραγματικά πρέπει να δουλεύει, ναι, ο Ελλάδας. Ναι. Θέλουμε την άλλη μέρα ακριβώς για να ξεκινήσει η διαδικασία. Μα, να περιμένουμε μέρα, 2 χρόνια. Όχι, τι θα γίνει? Δεν περιμένουμε. Είπαμε. Στο πρώτο 24ωρο δίνεις το εισόδημα. Απαλλάσσεις από τα χρέη και τις οφειλές τον Έλληνα εργαζόμενο και φυσικά επαγγελματία και επιχειρηματία. Το τρίτο, επαναφέρεις την ιδιοκτησία που κλάπηκε διαμέσου του μνημονίου στους νόμιμους ιδιοκτήτες, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι δημόσια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η ιδιωτική ιδιοκτησία, για παράδειγμα, ξέρουν επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν βιοτέχνες οι άνθρωποι. Και λόγω της κατάστασης αυτής και της τρομακτικής φορολογίας βγήκε στο σφυρί βιοτεχνία.
Αυτό θέλω να σα ρωτήσω, είναι ένα ειδικό θέμα για του πληστηριασμού. Όχι, όχι, δεν είναι πληστηριασμοί, είναι πολύ βασικό. Πρέπει να επανέλθει αυτό το πράγμα στο νόμιμο ιδιοκτήτη. Πώς θα επανέλθει στιγμή, για... αυτή τη στιγμή. Στιγμή που χάθηκε, λες. Ναι, αυτή τη στιγμή. Γιατί τα 7 χρόνια είναι ένα ειδικό καθεστώς ανομαλίας. Και από άποψη δικαίου, μας επιβλήθηκε παρά και ενάντια στο Σύνταγμά μας και στους νόμους μας ένα ιδιαίτερο καθεστώς δικαίου, παρασυνταγματικό ή υπερσυνταγματικό, όπως το λένε οι νομικοί, που συνθέτει καθεστώς κατοχής. Αυτό το πράγμα πρέπει να καταγγελθεί στο σύνολό του. Έτσι ώστε όλες οι πράξεις που έγιναν στα 7 αυτά χρόνια να θεωρηθούν άκυρες, είτε προς τον ιδιώτη, τον πολίτη δηλαδή, είτε προς το κράτος, προς το δημόσιο, δηλαδή κατά κύριο λόγο προς τη δημόσια περιουσία του, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση επαναφοράς του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί εσείς λέτε ότι η δική σας πρόταση για εθνικό νόμισμα από εκεί διαφέρει κυρίως από τις προτάσεις που γίνονται κατά καιρούς. Έτσι ακριβώς. Στο ότι υπερτονίζεται το λόγο του έθνους, της πατρίδος, από τη μία, και από την άλλη το ότι είναι ένα πακέτο όλο το μνημόνιο και δεν είναι μόνο το νόμισμα. Έτσι ακριβώς, βεβαίως. Και κοιτάξτε τώρα να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε το άθρο του Συντάγματος που προστατεύει την ατομική ιδιοκτησία. Δεν είναι θεμελιώδης διάταξη αυτή? Λοιπόν, με βάση αυτό, το 77% των Ελλήνων απέκτησε ιδιοκατοίκηση. Δεν την έκλεψε, τη δούλεψε. Σωστά. Και μάλιστα, λέει, υπάρχει σαφής αναφορά για την προστασία της κατοικίας και της επαρκούς μάλιστα κατοικίας, λέει το Σύνταγμα. Δεν λέει της πρώτης κατοικίας, άλλο νέο εφεύρημα των τελευταίων χρόνων. Λέει επαρκούς κατοικίας. Τι σημαίνει επαρκής κατοικία? Σημαίνει αυτό που μπορώ να έχω, να θεωρώ εγώ ως νοικοκυριό επαρκής κατοικία, αν είναι, μπορεί να είναι ένα και το εξοχικό μου, το πατρικό μου και το σπίτι που ζω, ανάλογα με την οικονομική μου επιφάνεια. Αυτό δεν πρέπει να αποκατασταθεί? Πάντως, και θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, έβλεπα τα στοιχεία για τον αριθμό των κόκκινων δανείων, το ποσό το απόλυτο, αλλά και τον αριθμό των δανείων που δεν εξυπηρετούνται. Είναι σίγουρα παγκόσμιο το ρεκόρ το οποίο... Είμαστε δεύτεροι. Είμαστε δεύτεροι στον κόσμο. Η πρώτη είναι η Κύπρη. Ναι. Αμέσως από κάτω είμαστε εμείς. Και την ίδια ώρα είχαμε... Και ένα μικρό σχόλιο πριν πάμε σε διάλειμμα. Είχαμε για τις δηλώσεις του κυρίου Μοσκόβηση, ο οποίος εμφάνισε μια χώρα η οποία ανέκαμψε, η οποία τρέχει με μια ταχύτητα, που τα στοιχεία της είναι εντυπωσιακά. Θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας καλύτερο αυτή τη στιγμή image maker από τον κύριο Μοσκοβισή δεν μπορούσε να βρει. Βεβαίως. Εμφάνισε μια χώρα που πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο κύριο Μοσκοβισή. Σαφέστατα. Βεβαίως. Όπως ξέρετε, στη φύση, τουλάχιστον όσον αφορά τον πλανήτη, ο μεγαλύτερος συντελεστής επιτάχυνσης είναι η G, η βαρυτική επιτάχυνση. Όταν σε αφήσουν λοιπόν από τον 20ο ή τον 100ο όροφο, μιλάμε για τους ουρανοξύς της Νέας Υόρκης, ας πούμε, και πέσεις, μέχρι να σκάσεις κάτω, έχεις πιάσει τη μέγιστη επιτάχυνση. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Καζάκη, τον γραμματέα του ΕΠΑΜ και οικονομολόγο, τον Απόστολο το Ρώσιο, δημοσιογράφο. Κάνουμε και σχολιασμό των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων. Ήταν και πολλά τα γεγονότα. Είχαμε και την επίσκεψη, κλείνοντας αυτά τα γεγονότα για να δώσω το λόγο στον Απόστολο, και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Γερμανία, τη συνάντηση με τη Μέρκελ και με τον Σόιμπλε. Μια συνάντηση που πολυσχολιάστηκε και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα ανεβάσει και άλλο τους τόνους της αντιπαράθεσης με την συγκυβέρνηση και θα θέτει περισσότερο πλέον το θέμα του ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές. Ο γερμανικός τύπος έγραψε ότι η συμφωνία με τη Μέρκελ είναι να πάνε πίσω οι εκλογές, αλλά να ενταθεί η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επίκειται μια σειρά μέτρα που θα πάρθουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Οπότε πρέπει να οπωσδήποτε να φανεί η διαφορά πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιχειρήσει ενδεχομένως με δεδομένο ότι θεωρούν τουλάχιστον ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, πάνω από το 50%, θα πάει σε αποχή, να επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία αν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
έστω και μικρή. Λοιπόν, αυτή ήταν η συμφωνία με τον. Έτσι τουλάχιστον γράφει ο γερμανικός τύπος. Το τι ακριβώς. Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στην επίσκεψη, φαντάζομαι όχι. Όχι, όχι. Όχι. Ασχολήθηκαν οι πολιτικοί σχολιογράφοι κυρίως για τα ζητήματα αυτά και όχι ιδιαίτερα. Γιατί δεν είδα ούτε ιδιαίτερες φωτογραφίες, ούτε τίποτα φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι ήταν επίσκεψη ρουτίνας με την έννοια πια, του είπαν τι θέλουν οι Γερμανοί. Και νομίζω και ο κύριος ότι του διευκρίνησε ότι εντάξει, θέλουν μια πιο αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Με συνεπικουρία ενδεχομένως του νέου Πασόκ, τέλος πάντων με ποιο τρόπο θα υπάρξει αυτό το κόμμα δεν ξέρω, και με τους υπόλοιπους, να μπορεί να προχωρήσει γρήγορα σε αυτά που μέλλονται να έρθουν. Αυτή ήταν τουλάχιστον η εικόνα που δόθηκε. Άρα απομακρύνονται και εκλογές, δεν την κρίνεις. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο, να μην τρελαθούμε, γιατί υπάρχει πάντα ο ευνηδιασμός, το ζήτημα του ευνηδιασμού. Πάντως, όχι τόσο άμεσα όσο τουλάχιστον φαινόταν πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, αυτή είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και Απόστολε, μιλάμε 1,5 χρόνο για εκλογές έχει που έγιναν οι εκλογές προηγούμενες. 1,5 χρόνο. Μιλάμε 1,5 χρόνο ότι πάμε σε εκλογές. Στο τέλος βλέπω να τελειώνει η τετραετία και να λέμε θα πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε τον κόσμο να ασχολείται με το ζήτημα των εκλογών. Άρα να μην διαμαρτύρεται, να μην κινητοποιείτε για αυτά πολλά που γίνονται ή που του συμβαίνουν. Παράδειγμα. Άμεσα θα έχουμε την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη, έτσι τουλάχιστον δηλώνει η κυβέρνηση. Και έτσι το σπίτι σας, το σπίτι μου, τα κίνητα που μπορούν να μπουν σε πληστηριασμό, είτε, προσέξτε τώρα, είτε από Δήμο, ξεκινάνε και οι Δήμοι της πληστηριασμός, για δημοτικά τέλη. Αν έχουμε το Θεό μας, βέβαια δεν το κάνουν όλοι οι δήμαρχοι, αλλά δήμαρχος να βγάζει σε πληστηριασμό για δημοτικά τέλη σε αυτές τις εποχές, εγώ νομίζω το αξίζει ό,τι καλύτερο από τους δημότες του. Λοιπόν, το δεύτερο είναι τα ασφαλιστικά με το ΕΦΚΑ και τα λοιπά που έχουν δημιουργηθεί. Ξανά θα βάζουν τώρα σε πληστηριασμό η εφορία και οι τράπεζες. Αυτό λοιπόν θα γίνει ένα μπαράζ. Οι δανειστές ζητάνε πάνω από 15-16.000 πληστηριασμού στον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσει η πλατφόρμα. Αυτό το πράγμα θα γίνεται με ένα σημειωματάκι. Θα σου στέλνουν ένα email που θα σου λένε ότι βγαίνει ο πληστηριασμό στα γραφεία τη τράπεζα που θα το ανοίγει συμβολιογράφο. Και δυστυχώ οφείλω να ομολογήσω, ούτε στο επίπεδο συμβολιογράφων, γιατί είναι η λειτουργία τη δικαιοσύνη, δεν είναι έμιστοι υπάλληλοι ούτε ελεύθεροι επαγγελματίε. Αυτό το τυπικό επισήμω είναι λειτουργία τη δικαιοσύνη για να τηρείται το Σύνταγμα και οι νόμοι. Αυτό λέει ο κώδικας. Δυστυχώς οι πρόεδροι των συμβολιογράφων έχουν συνενέσει αυτή τη διαδικασία μόνο και μόνο εάν πάρουν το προνόμιο ή το μονοπόλιο να ανοίγουν αυτοί τους φακέλους σε χώρους είτε που θα επιλέγουν οι ίδιοι στα γραφεία τους, είτε εκεί που προκαλείται ο πληστηριασμός. Σε άλλο σημείο, πιο σίγουρο μάλλον. Ναι, λοιπόν, αυτό τι σημαίνει ότι θα γίνει ο πληστηριασμός ερήμην του ανθρώπου. Του ιδιοκτήτη δηλαδή, του νόμιμου ιδιοκτήτη, και θα αντιλαμβάνεται τον πληστηριασμό ή που όπως έχει πληστηριαστεί, όταν θα έρθει ο νέος ιδιοκτήτης με την απαραίτητη κουστοδία και θα του λέει: έχεις μία ώρα να σηκωθείς να φύγεις, να πάρω το ακίνητο ή να πάρω αυτό που έχει πληστηριαστεί. Σε αυτό το πράγμα γίνεται για έναν και μοναδικό λόγο. Για να σταματήσει το κίνημα των πληστηριασμών. Δηλαδή αυτοί οι πολίτες που κατέβαιναν και σε αυτό που προστατούσε το ΕΠΑΜ εδώ και 3 χρόνια και σταμάταγαν τους πληστηριασμούς στα ειρηνοδικεία. Για να μην μπορεί να γίνει αυτό. Να μην μπορούν να κατέβουν οι πολίτες και να σταματήσουν τον πληστηριασμό. Αυτό ήταν μια μορφή άμυνας μέχρι ότου αποκατασταθεί η νομιμότητα στην Ελλάδα. Και δούμε τι γίνεται με τα κίνητα. Και εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα επαναφέρουμε, θα εξογονήσουμε και θα επαναφέρουμε τους δύο νόμους, του 53 και του 55, 1953 και 1955, που προβλέπει την αποκατάσταση των δημευθέντων λόγω μαυραγωρητισμού ή κατοχής ακινήτων στους νόμους διοκτήτες. Δυστυχώς, οι δύο νόμοι αυτοί, επί παπάγου τώρα, δεν μιλάμε για καμιά επαναστατική κυβέρνηση ή οτιδήποτε, σχεδιάστηκαν για να επαναφέρουν τα κίνητα που χάθηκαν κατά την κατοχή στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν, έμειναν καινούργιοι. Γιατί ο μαυραγωρητισμός και ο δοσυλλογισμός στην Ελλάδα επιβίωσε. Δυστυχώς. Λοιπόν,
Τώρα θα επαναφερθούν αυτοί οι νόμοι, θα ξεχωριστούν και θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ώστε αυτός που έχασε την επιχείρησή του, το ακίνητό του, το σπίτι του, από τράπεζα, εφορία, ασφαλιστικό ταμείο, από ΔΕΗ, από Δήμο ή οτιδήποτε άλλο, να του επανέλθει πίσω, να του γυρίσει πίσω. Και αυτό εντός, με διαδικασία ταχύτατη, εξασφαλισμένη, χωρίς παρέμβαση υπουργών, χωρίς παρέμβαση κομματικού ή κρατικού μηχανισμού. Απευθείας στη δικαιοσύνη και με ταχύτατο τρόπο επαναφορά στον νόμιμο ιδιοκτήτη. Αλλιώς δεν αποκαθιστάται το Σύνταγμα στη βασική αρχή, προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή το ΕΠΑΜ λέει ότι θα... Έχετε τα πολιτικά στελέχη, από όσο μου λένε την ερώτηση αυτή τη στιγμή, σας μεταφέρω. Έχετε τα πολιτικά στελέχη για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως. Καταρχάς, εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση του ΕΠΑΜ. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση του ελληνικού λαού που μπορεί να αξιοποιήσει οποιονδήποτε έχει εμπειρία, τσαγάνο και πρόθεση να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιδείξει άλλες πολιτικές δυνάμεις, που θα τους ήθελα μέσα σε μια διακυβέρνηση και που ξέρω ότι θα μπορούν να αποδώσουν. Και εκτός από αυτό, για παράδειγμα, στη διεύθυνση νομισματικής κυκλοφορίας της Τραπέζης Αγγλίας, λοιπόν, είναι Έλληνας. Αυτόν τον άνθρωπο το θέλω εδώ. Ξέρω, γιατί έχουμε επαφές. Λοιπόν, το θέλω εδώ. Αυτόν θέλω διοικητή της νέας Τράπεζας Ελλάδος. Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και νέος άνθρωπος είναι και προοπτική μπορεί να έχει και δεν είναι και καθηγητής. Σαν τον κύριο Στουρνάρα. Είναι της αγοράς άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει φτιάχνω χρήμα. Απόστολε, σου παίρνει το λόγο για να θέσει κάποια ερωτήματα. Να τονίσουμε φυσικά ότι επίσης μια είδηση που προκάλεσε σοκ, δεν ξέρω, δεν πέρασε στα... Ήταν η δραματική έκκληση σχετικά με τα οικονομικά της ΔΕΗ, όπου βγήκε ένας διοικητής μιας θηγατρικής της ΔΕΗ και είπε ουσιαστικά ότι το, να το πούμε λαϊκά κυρίες και κύριοι, το μαγαζί πάει για φαλιμέντο. Αυτό είπε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί να μαζέψει χρήματα από τους καταναλωτές. Ναι, πιστεύω ότι το θέμα της ΔΕΗ είναι λίγο πολύ, είναι μια πάγια πρακτική των κυβερνώντων, ειδικά στη μνημονιακή πολιτική, με την οποία απαξιώνουν το προϊόν. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι, το κερασάκι σαν τη γη, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι της ΔΕΗ, είναι όντως η κατάσταση των καταναλωτών, των οικοκυριών σήμερα. Αλλά δεν είναι η αιτία. Η ΔΕΗ προγραμματίστηκε να πάει σε πτώχευση, σε φαλιμέντο, από τότε που ο Σιμίτης τη μετέτρεψε από ΔΕΚΟ σε ανώνυμη εταιρεία. Προγραμματίστηκε να φαλιρίσει. Γιατί? Για να αναλάβουν ιδιώτες. Είτε ξένοι, είτε εγχώροι. Δεν έχει καμία σημασία. Και έτσι, από την κατάσταση που δημιούργησε, γιατί ο εξελεκτρισμός στην Ελλάδα τον έφερε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εξελέκτρισε την Ελλάδα. Να μας γυρίσει πίσω στις ηλεκτρικές εταιρείες. Πριν το 50. Που όποιος ξέρει λίγο η ιστορία, ή τουλάχιστον η οικονομική ιστορία, ξέρει τι σημαίνει ηλεκτρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Με φανάρι ήμασταν τότε. Ακόμη και στις πόλεις. Ήταν πανάκριβη ιστορία το να μπορείς να συνδεθείς με τις επιτόπου κατά τόπους ηλεκτρικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη τακτική. Η πρώτη ήταν. Και αυτό κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως. Για τη δράμα, φυσικά, να σας πω κι εγώ κάτι ιστορικό, γιατί μου αρέσει που ξέρετε πάρα πολύ ιστορία. Κύριε Καζάκη, στη δράμα ήταν μια εμβληματική μορφή της δράμας τότε ο περίφημος Αντώνιος Καστρινός, ο οποίος διατέλεσε και πρόεδρος της Δόξας και βουλευτής. Ήταν ο εδώ ιδιοκτήτης της αντίστοιχης αυτής εταιρείας, σε κάθε πόλη ήταν άλλος. Βεβαίως, ναι. Ο Γιάννης Παπακοσταντίνος, ας πούμε, ήταν στην Κοζάνη. Για παράδειγμα, ναι, βεβαίως, ακριβώς. Και μάλιστα έχει πάρει την άδεια από τους Γερμανούς. Κατακτητές, μην το ξεχνάμε αυτό. Όλες αυτές έχουν σχέσεις. Λοιπόν, η κάθε μεγάλη πόλη είχε μια τη δική της ηλεκτρική εταιρεία. Η πόλη φωτιζόταν με ηλεκτροφωτισμό, το οποίο πλήρωνε ο Δήμος ή ο πολίτης. Ο πολίτης βεβαίως μέσα από τα τέλη. Αλλά για παράδειγμα στην Καλαμάτα που ξέρω, η ηλεκτρική εταιρεία δεν μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει παρά μόνο το μισό της πόλης. Η άλλη μισή σκοτάδι. Δεν μπορούσαν. Βεβαίως ξεχνάμε τα χωριά, έτσι. Ξεχνάμε τα χωριά. Έτσι, γιατί δεν συνέφερε και τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, πού να ηλεκτροδοτήσει. Ευτυχώς ήρθε η ΔΕΗ, μεγάλη τομή, αυτό το πράγμα, και μας εκπολίτησε. Γιατί το φως
εκπολίτησε ολόκληρη τη χώρα. Έφτασε το ηλεκτρικό ρεύμα στο πιο απρόσιτο μέρος. Και επειδή υπήρχε και τότε που υπήρχε η ενιαία τιμή, μπορούσε να το έχει και δυνατότητα και το τελευταίο νοικοκυριό να αντιμετωπίσει. Διαλύσανε την ενιαία τιμή. Την κάνανε ανώνυμη εταιρεία έρμεο των χρηματαγορών. Τη διαλύσανε μετά, την κομματιάσανε. Άλλη μεταφορά, άλλο η παραγωγή, άλλο η διακίνηση. Όλα αυτά μόνο και μόνο για να την φαλυρίσουν, όπως κάνανε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, παράδειγμα η Ολυμπιακή. Σήμερα το αναπολούμε την εθνική αεροπορική, τον εθνικό αερομεταφορά, τον αναπολούμε σε σχέση με τις σημερινές καταστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και σε αερομεταφορές, ειδικά όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Λοιπόν, έτσι και με τη ΔΕΗ, ώστε τη μεγαλύτερη εταιρεία, τη μεγαλύτερη παραγωγική εταιρεία του τόπου, που είναι η ΔΕΗ, να την πάρουν οι ιδιώτες, με ό,τι αυτό σημαίνει. Απόστολε, τρία λεπτά δικά σου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα τον κύριο Καζάκη, μιας που μιλάμε και για τις ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις κλπ. Ένας κύριος, πάλι στην Ομίγυρη, προηγουμένως πριν μπούμε στο στούντιο, μου είπε το εξής. Γιατί μιλάτε συνέχεια, κύριε Καζάκη, για νόμισμα και για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, όταν ξέρουμε όλοι ότι ευθύνεται το γεγονός ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Με την έννοια ότι, παράδειγμα, στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία έκανε μεταρρυθμίσεις και τώρα πάει πολύ καλά. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο, το ζήτημα των πλαιστηριασμών, δηλαδή εντάχει τη δική σας θέση. Ο φίλος στην γειτονική χώρα την επισκέφτηκε, ρωτάω έτσι τώρα. Τώρα πρόσφατα. Συνήθως ξέρεις, Απόστολε, μιλάνε για τις χώρες αυτές άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, ο άλλος μου μιλούσε μια μέρα, μου έκανε μια ανάλυση, ας πούμε, την Ουγγαρία και το ρώτησα απλά, πήγες ποτέ? Όχι, μου λέει. Εγώ οφείλω να μεταφέρω τα ερωτήματα. Ναι, ναι, εντάξει. Το τρίτο, το ζήτημα του έμφυα, τι θα γίνει με τον έμφυα και πώς το αντιλαμβάνεστε. Και ένα τέταρτο, κάπου έχω διαβάσει ότι στοχεύεται σε μια ημερίδα για το χρέος. Αναλυθεύει και πού? Αυτά τα τέσσερα, λοιπόν, και κλείνουμε. Ένα-ένα. Και κλείνουμε. Πρώτα και κύριε, το ζήτημα της Βουλγαρίας, καλύτερα να ρωτήσουμε τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι οι ίδιοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτή την ιστορία, γι' αυτό εξέλεξαν ένα νέο πρόεδρο, πρώην στρατιωτικό, ο οποίος είπε: φεύγω από την Ευρώπη και ψάχνω αλλού την ιστορία. Αυτό και μόνο δηλώνει πολλά για την κατάσταση. Βέβαια, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε στοιχεία, σε καταστάσεις, οποιοδήποτε έχει επισκεφτεί τη χώρα, τη διπλανή. Εσείς κιόλας οι Βόρειοι, 20 χιλιόμετρα διαφορά είναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν πολίτης Βουλγαρίας με την κατάσταση αυτή. Όχι πως υποτιμώ τους Βουλγαρούς. Καλά, ο νότος εκεί είναι πραγματικά υποβαθμισμένος, γιατί εδώ είναι η Νότια Βουλγαρία. Έχω την αίσθηση στο βορρά, φυσικά. Στο βορρά υπάρχει όλα, και ειδικά στην πρωτεύουσα. Υπάρχει ο τουρισμός που έχει βιτρίνα. Ο τουρισμός σε μια υπανάπτυκτη χώρα. Αλλά είναι βιτρίνα. Είπε κάτι ο Απόστολος, ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία φορολογεί με 10%. Η οποία έχει χαμηλότερο ΦΠΑ, η οποία έχει χαμηλότερη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δεν έχει capital control. Για ποιο λόγο να μην πάει ένας στα 50 χιλιόμετρα και να επενδύσει στην Ελλάδα? Βεβαίως. Ισχύει. Γι' αυτό και πάνε πάρα πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες. Και χάρη σε αυτούς έχει κρατηθεί το κράτος της Βουλγαρίας για να μην καταρρεύσει. Θα είχε καταρρεύσει αν δεν υπήρχε αυτή η, πώς το λένε, 50-60 χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν πάει, δεν θυμάμαι. Μας ευχαρίστησε κιόλας ο πρώην πρόεδρος. Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα το θέμα. Ποιος μπορείς. Βέβαια, η μέση σύνταξη βέβαια και ο μέσος μισθός στην Βουλγαρία είναι περίπου 126 ευρώ. Για να καταλάβουμε. Βέβαια, θα τους ξεπεράσουμε εμείς. Αυτό είναι σίγουρο. Θα πάμε πιο κάτω. Αλλά έτσι. Και τότε θα συζητάμε αν θα τους πιάσουμε ή όχι τους Βουλγαρούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα το δεύτερο. Το θέμα των πλειστηριασμών με τις γενικές γραμμές. Το πλειστηριασμό για μας πρέπει να επιστραφούν πίσω στους νόμιμους ιδιωτήτες. Σε μία μόνο περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν ο ιδιώτης έχει πουλήσει σε ιδιώτη. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει ώστε να επιστραφεί, έστω και αν έχει γίνει υπό εκβιαστικές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχω εισόδημα και το πουλάω το ακίνητο να βρω το εισόδημα. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπου το ακίνητο το έχει πάρει τράπεζα, το έχει πάρει εφορία ή το έχει πάρει το ασφαλιστικά ταμεία με τον τρόπο που έχουν δημιουργηθεί, ή ο Δήμος, ή ΔΕΗ ή οποιοδήποτε, το παίρνεις πίσω. Με απλή αίτηση μάλιστα. Θα είναι τόσο γρήγορη η διαδικασία ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες. Και μάλιστα, εάν έχει μεταπολιθεί, το παίρνει η τράπεζα, ας πούμε, και το μεταπουλάει σε κάποιον. Δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω, και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτός που έχει αγοράσει από την τράπεζα πλειστηριασμένο ακίνητο, απλά θα χάσει τα λεφτά του. Θα επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη.
Γιατί κοιτάξτε, σε συνθήκες τέτοιας ανομαλίας, τέτοιου καθεστώτος, κάποιος να εκμεταλλεύεται έστω και ασυνείδητα την κατάσταση αυτή, ώστε να κερδίσει ένα φτηνό ακίνητο ή οποιαδήποτε άλλο από μεταπόληση, συγγνώμη, ρισκάρει να χάσει τα λεφτά του. Και θα τα χάσει τα λεφτά του. Το έμφυα. Λοιπόν, το έμφυα δεν το συζητάμε. Για μας η φορολογία πρέπει να είναι μία φορολογία. Και αυτή στο εισόδημα. Ποιο είναι το εισόδημα? Από όλες τις πηγές. Τι εισόδημα έχεις? Από όλες τις πηγές. Από ελεύθερο επαγγελματική δραστηριότητα, από επιχειρηματική, από μισθωτή. Στο σύνολό του αυτό το εισόδημα και αυτό φορολογείται. Δεν νοείται να φορολογείσαι με τεκμήρια και φυσικά με ακίνητα που δεν παράγουν εισόδημα. Εάν παράγει εισόδημα, φορολογείσαι στο εισόδημα. Αφού όμως συγκεντρωθεί, όχι με το σύστημα που είχαμε παλιά, αν θυμάστε, ότι άλλο ο φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα που έρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και άλλο ο φορολογικός συντελεστής όταν, για το εισόδημα που έρχεται από ενίκεια, παράδειγμα. Και το απίστευτο φυσικά είναι αυτό ότι οι αποθήκες που έχουν τα τρακτέρ κάτω οι αγρότες, 500 τετραγωνικά, να φορολογούνται σαν τη μέσα κινήτου, είναι κάποια πράγματα, αποθηκευτικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια τρέλα. Είναι ακραία κατάσταση. Και το τελευταίο για την ημερίδα. Η ημερίδα ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή γύρω στις 15 του Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή μια ημερίδα για το ζήτημα του χρέους. Πώς μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος, όπου θα είναι και ξένοι ειδικοί που θα απευθούν. Ελπίζουμε να είναι και ο κύριος Μάλοχ. Έχει κληθεί να παρευρεθεί. Ο κύριος Μάλοχ είναι ένας από αυτούς που έχει επιλέξει ο Τραμπ για την πρεσβεία. Για τη θέση του πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο άνθρωπος είναι ειδικός γεωπολιτικός, να το πούμε έτσι. Είναι πανεπιστημιακός, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Και έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσει πώς διαγράφονται χρέη στο σημερινό κόσμο. Το ξέρει, είναι το αντικείμενό του. Λοιπόν, ελπίζω να έρθει, όπως και άλλοι ειδικοί. Εκεί θα δει ο απλός πολίτης πόσο εύκολο είναι για ένα κράτος, που είναι κυρίαρχο όμως, έτσι. Όχι όπως είμαστε εμείς σήμερα. Να διαγράψει το χρέος του. Να ευχαριστήσω. Και ο κύριο Βαρουφάκη θα τον καλέσετε, συγγνώμη, μια τελευταία. Όχι, την κυρία Κωνσταντοπούλου θα καλέσουμε, η οποία έχει και άποψη λόγω της Επιτροπής. Τον κύριο Βαρουφάκη δεν ξέρω να έχει άποψη για τον κύριο Βαρουφάκη. Πάντως είπε ότι ο κύριο Τσακαλώτο θα το μιλήσει. Λέει κατά τα 80-90 άτομα να γίνουμε. Λέει λογικά κάποια στιγμή σε κάποιο καφενείο θα το ρωτήσω. Μάλλον δεν μιλάνε κιόλας. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Καζάκη, γραμματέα του ΕΠΑΜ και οικονομολόγο, τον Απόστολο το Ρώσιο, τον δημοσιογράφο. Κλείνουμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Γεια σας.